με κρυφή κάμερα σχεδόν βρέθηκε στο O2 Arena ο Θέμης Γεργαντάς την προηγούμενη εβδομάδα για να δει στην αυλία της Ριάννα. Είναι αυτό. Όχι, αυτή είναι η Ριάννα. Από κάτω είναι ο Θέμης. Ο Θέμης από κάτω. Παιδιά, αυτά τα πλάνα δεν υπάρχουν. Δεν θα μπορέσετε να τα βρείτε πουθενά γιατί ο Θέμης είναι αυτός ο τύπος που βρίσκει τις καλύτερες θέσεις που μπορεί να υπάρχουν σε μια συναυλία. Και πού νομίζετε ότι είναι τώρα. Πού νομίζετε ότι βρίσκεται. Πάνω στη σκηνή. Είναι πάνω στη σκηνή ένα ειδικό κουβούκλιο που λέγεται POD. Πώς, πλήρωσε ένα έξτρα εισιτήριο εκεί. Ωραία, Ριάννα. Τώρα το κατάλαβε. Είναι πάρα πολύ σεξι. Αυτό ο τύπο που ήταν εκεί κάτω, τα Νάσκελα, ήταν ένα από το κοινό που απλά τον πήρε και τον ανέβασε. Είδε. Στάρ και δεν έχουν τυχερό παιδί αυτό. Και δεν έχουν και πρόβλημα. Τα παίρνουν και κάνουν ιστορία με στα μπουζούκια πολύ. Μην ανέβετε, λέει, στην πίστα. Μετά το δεύτερο πρόγραμμα. Εντάξει, το έχει κάνει και δεν στην Αβανδία αυτό βέβαια. Δεν ξέρω τι είχε κάνει. Δεν είχε κάνει μια φορά σε ένα πρόγραμμα που ανέβαζε κάποιον. Που λέγε σε ένα φτηνό ξενοδοχείο. Το ρέξ το έκανε. Και ανέβε το μικράκι. Να ωραία. Έτσι ναι, λοιπόν, επίσης να σας πω ότι κινήθηκε ύπουλα ο Θέμης Γεργαντάς, γιατί είχε σεκιουριτάδες δίπλα του και δεν επιτρεπόταν να βγάλεις βίντεο, μόνο φωτογραφίες. Η δική του φωτογραφική μηχανή δεν είχε αυτό το λαμπάκι το κόκκινο να βγάζει βίντεο και κουνούσε το δάχτυλό της να βγάζει φωτογραφία συνέχεια. Τι ωραίο. Άρα δηλαδή αυτό είναι αποκλειστικό, καραποκλειστικό. Ακριβώς. Μπράβο, Μέρη, μπράβο. Και πήγε και πίτσα και την γνώρισε και τον σουκαγκάλιασε και τον θυμόταν όπου περσίνη στην αυλή. Του χτύπησε και την πλάτη να ρευτεί. Έλα τώρα που το θυμόταν. Και πάγανε και χωριάτικη καλέ μετά. Έλα, καλύτερη προφορά θέλουμε από σένα. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Μετά επανέλθουμε.